Σέβομαι τη γραμμή σας και απευθύνομαι στο πρόσωπό σας με σεβασμό, γιατί είστε από εκείνους οι οποίοι δέχονται, μάλιστα η δημοσιογραφία καλύπτει και τη χθεσινή σας τοποθέτηση στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, αν είναι αλήθεια, γιατί είστε από εκείνους που σέβονται ότι η εθνική στρατηγική έχει δύο μόνο γραμμές. Αυτή της ρήξης με το ευρωπαϊκό πλαίσιο που υποστηρίζει το Κομμουνιστικό Κόμμα και με την οποία εμείς πλήρως διαφωνούμε, είμαστε στους αντίποδες αυτής της γραμμής, και την εθνική στρατηγική της προσαρμογής στα δεδομένα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της πολιτικής μας ανάμειξης. Κύριε Λοβέρδε, παρακαλώ, περάστε στα ερωτήματα. Θα τα πω όπως θέλω. Στην πρωτολογία σας. Αυτά έχω ρωτήσει, διαβάστε τα. Στην πρωτολογία σας, βάλτε τα ερωτήματα. Ήδη έχουμε φτάσει. Φτάσατε ήδη στην πρωτολογία σας τα 5 και πλέον λεπτά. Ξεπεράσετε κάθε άλλο συνάδελφο σήμερα. Σας παρακαλώ να συντομεύσετε. Θα τα πω όπως εγώ θέλω. Κοιτάξτε, αν ήρθατε εδώ να δημιουργήσετε ένταση, σας πληροφορώ ότι δεν θα συνηγορήσουμε σε αυτό. Καταθέστε την άποψή σας, τελειώνετε, συντομεύετε, έχετε δευτερολογία να δώσουμε το λόγο και στον Υπουργό, και υπάρχουν και άλλοι συνάδελφοι που περιμένουν. Μιλάτε πάνω στο χρόνο μου, μου αφαιρείτε χρόνο δι' αυτού του τρόπου. Θα τα πω όπως θέλω, κύριε Πρόεδρε. Λέω λοιπόν, κύριε. Δεν μιλάω καθόλου πάνω στο χρόνο σας. Ήδη έχετε εξαντλήσει προπολού το χρόνο που σας αναλογούσε. Η πρωτολογία γνωρίζετε πολύ καλά ότι είναι 2 λεπτά. Στο χρόνο μου μιλάτε εσείς. Τον πήρατε το χρόνο σας και υπέρ του δέοντος. Στο χρόνο μου μιλάτε εσείς. Γι' αυτό λοιπόν θα μου τον δώσετε κανονικά όπως τον δικαιούμαι. Δηλώσατε προ λίγων εβδομάδων ότι είναι αναπόφευκτη η σύγκρουση της Ελλάδας με την γερμανική Ευρώπη. Μάλιστα το δηλώνατε ενώ ο Πρωθυπουργός ήταν στη Γερμανία, ή η δήλωσή σας έχει επικαιρότητα ενώ πάλι με τη Γερμανίδα καγκελάριο, αντί της επίσημης ευρωπαϊκής διαδικασίας, ο Πρωθυπουργός προσπαθεί να βρει μια λύση για τη χώρα. Έχετε επιμονή, κύριε Υπουργέ, σε αυτή σας τη γραμμή? Έχετε αναδιπλωθεί ως προς αυτή σας την επιλογή να θεωρείτε ότι για τη χώρα η ρήξη είναι αναπόφευκτη και η σύγκρουση με τη γερμανική Ευρώπη είναι αναπόφευκτη, ή διατηρείτε και μετά τις τελευταίες εξελίξεις των τρεχουσών ημερών την ίδια άποψη? Εγώ δεν κατάλαβα απολύτως τίποτα από αυτά που είπε ο κύριος Λοβέρδος. Τελεί σε απόλυτη και πλήρη σύγχυση. Βεβαίως υπάρχει ένα κόκκινο νήμα που διαπνέει αυτά που λέτε, κύριε Λοβέρδο. Υπάρχει ένα κόκκινο νήμα που τα διαπνέει. Είναι η πέμπτη φάλαγγα. Έχετε υπόψη σας τι σημαίνει η πέμπτη φάλαγγα? Είναι η πέμπτη φάλαγγα η οποία τώρα δεν κατάλαβα. Εσείς τώρα τι? Μη διακόπτετε. Λοιπόν, ναι, σεβαστείτε λίγο και το χρόνο. Υπάρχουν και άλλοι συνάδελφοι που περιμένουν. Περιμένουν και άλλοι συνάδελφοι. Υπάρχει η πέμπτη. Εγώ δεν μπαίνω στη διαδικασία το ποιος πληρώνει, τι πληρώνει. Έχουμε μια διαδικασία να ακολουθήσουμε, συνάδελφοι. Έχει το λόγο ο κύριος Υπουργός. Μη διακόπτε. Θα πάρει το λόγο ο κύριος Λοβέρδος μετά. Υπάρχει μια πέμπτη φάλαγγα η οποία δεν θέλει να ακούσει την οποιαδήποτε κριτική στο ευρωπαϊκό κατεστημένο. Υπάρχει μια πέμπτη φάλαγγα η οποία λειτουργεί ως υπαλληλία των πιστωτών. Υπάρχει μια πέμπτη φάλαγγα σε αυτή τη χώρα ολιγαρχών, διαπλεκόμενων μίντια και πολιτικών υπαλλήλων, η οποία αν ακούσει κάτι να λέγεται για γερμανική Ευρώπη το θεωρεί ότι είναι βολή κατά της χώρας. Λυπάμαι πάρα πολύ, διότι ήρθατε εδώ για να απευθύνετε αυτή την ερώτηση. Κάποιοι πρέπει να γράψουν λοιπόν εδώ ένα βιβλίο που να λέει για τη συμπεριφορά των καλών πολιτικών του προτεκτοράτου απέναντι στους πιστωτές και τους νεοαποικιοκράτες του. Αυτό το βιβλίο κάποιοι πρέπει να γράψουν. Και το οποίο βιβλίο θα έχει 2 συνταγές. Πρώτον, τηρώ και εφαρμόζω πυκήνια όλες τις εντολές των πιστωτών και τις μετατρέπω μάλιστα σε εθνική ανάγκη. Δεύτερος κανόνας, υποστηρίζω τους πιστωτές μου απέναντι σε οποιαδήποτε κριτική την οποία αναγορεύω σε επίθεση κατά της χώρας. Λυπάμαι πάρα πολύ. Λυπάμαι πάρα πολύ λοιπόν που μέσα από την αίθουσα της Βουλής ερχόστε εδώ να μου πείτε να ζητήσω συγγνώμη για πράγματα τα οποία έχω πει και τα οποία υπηρετούν το εθνικό συμφέρον και ανοίγουν θετικούς δρόμους για τη χώρα.
Αυτή την ώρα η χώρα διαπραγματεύεται. Και όλοι θέλουμε να υπάρξει μια συμφωνία η οποία θα είναι συμβατή βεβαίως με τη λαϊκή ετοιμιγορία και το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ σέβομαι και στηρίζω αυτή την προσπάθεια. Αλλά αυτή την ώρα έρχεστε να κάνετε μια επίκαιρη ερώτηση για να ζητήσουμε συγγνώμη. Από ποιους να ζητήσουμε συγγνώμη? Από αυτούς που οδήγησαν τη χώρα στην κρίση? Από αυτούς που τους έβαλαν σε μια απέραντη μνημονιακή περιπέτεια με το εχώριο εδώ κατεστημένο και το οποίο αυτή τη στιγμή, και η χώρα αυτή τη στιγμή βρίσκεται στον κρεμό και προσπαθούμε με χίλιους τρόπους να τη στήσουμε όρθια? Μου είπατε για την ενεργειακή πολιτική, αλλά δεν έχω χρόνο. Αν μου επιτρέπετε κύριε Πρόεδρε, γιατί ξεπέρασε το χρόνο και ο επερωτών συνάδελφος, να πω και ένα λεπτό για την ενεργειακή πολιτική. Τι έχετε να πείτε για την ενεργειακή πολιτική? Βεβαίως η ενεργειακή μας πολιτική είναι συμβατή με το κοινοτικό πλαίσιο. Τι έχετε να καταμαρτυρήσετε? Δεν το κατάλαβα. Τι έχετε να καταμαρτυρήσετε και επερωτάτε? Αλλά ξέρετε τι, εδώ οι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει αλλιώς να εφαρμόζονται για τα ισχυρά βόρεια κράτη και αλλιώς για τις νεοαπικίες του Νότου. Όχι κύριε Λοβέρτο, δεν υπάρχει κανένας ευρωπαϊκός κανόνας που να μας επιβάλλει να τεμαχίσουμε και να πουλήσουμε τη ΔΕΗ. Δεν υπάρχει κανένας ευρωπαϊκός κανόνας που να λέει ότι ο ΑΔΜΙΕ πρέπει να ξεπουληθεί, δηλαδή να ξεπουληθούν τα δίκτυα. Δεν υπάρχει κανένας ευρωπαϊκός κανόνας που να λέει ότι η ΡΑΕ μπορεί αυθαίρετα να επιβάλλει αυξήσεις στο ηλεκτρικό ρεύμα όταν τα τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος είναι στα ύψη. Δεν υπάρχει κανένας ευρωπαϊκός κανόνας που να απαγορεύει να περάσει και αγωγός από τη χώρα μας που θα φέρνει ρώσικο αέριο. Μπορεί αυτό να ενοχλούνται κάποια κέντρα υπερατλαντικά ή κάποια κέντρα στην Ευρώπη. Αλλά τι να κάνουμε, εμείς πρέπει να υπηρετήσουμε το εθνικό μας συμφέρον, το εθνικό μας όφελος. Και δεν διακινδυνεύουμε τίποτα αν υπογράψουμε, που βρισκόμαστε σε καλό δρόμο, συμφωνία για τον αγωγό ρώσικου φυσικού αερίου. Δεν διακινδυνεύουμε απολύτως τίποτα. Και πολύ περισσότερο δεν διακινδυνεύουν άλλοι αγωγοί που περνάνε από το έδαφος μας. Εμείς υπηρετούμε το εθνικό μας συμφέρον. Η Ελλάδα είναι ανεξάρτητη, κυρίαρχη χώρα, εφαρμόζει μια ανεξάρτητη πολιτική, δεν είναι ούτε προτεκτοράτο κανενός, ούτε μπανανία. Αυτό είναι πέρα για πέρα σαφές με την κυβέρνησή μας. Ευχαριστούμε τον κύριο Υπουργό. Το λόγο έχει ο κύριος Λοβέρδος για τη δευτερολογία του. Απήντησε ο μαχητής της δραχμής. Απήντησε ο υποστηρικτής της δραχμής. Απήντησε ο οπαδός της πτώχευσης. Απήντησε αυτός ο οποίος υπερασπίζεται τη ρήξη. Με γεια σας, με χαρά σας. Και σας επιστρέφω όλους τους χαρακτηρισμούς που είπατε. Εγώ μιλώ πολιτικά, δεν χαρακτηρίζω. Και είστε θλιβερή μειοψηφία στη χώρα. Το σχέδιό σας, αυτό που εμφανίζεται και προεκλογικά και τώρα ως υπουργός, ο σχέδιο Β για το οποίο καλείται την κυβέρνηση να προετοιμαστεί, δεν θα περάσει. Θα το αποτρέψει και η πολιτική ηγεσία του τόπου, αλλά και ο ελληνικός λαός, αν σε αυτόν ξανακαταφύγετε όπως μας απειλείται αυτόν τον καιρό. Εδώ δεν έχουμε να κάνουμε επερώτηση, αλλά με ένα παραλήρημα από τον κύριο Λοβέρδο, παραλήρημα ενοχής, διότι στο πρόσωπό του βλέπουμε την Ελλάδα των μνημονίων, στο πρόσωπό του την Ελλάδα που μας έφερε, που μας φέρανε σε αυτά τα χάλια, σε αυτή την κρίση. Είσαστε συνυπεύθυνος, γιατί διαταλέσατε υπουργός σε κυβερνήσεις οι οποίες οδήγησαν τη χώρα στην κρίση και ταυτόχρονα είσαστε συνυπεύθυνος ως υπουργός που διαλύσατε τον τομέα της εργασίας, τον τομέα της παιδείας, τον τομέα της υγείας. Απευθύνεστε σε μένα και ψάχνετε να βρείτε, με συγχωρείτε, απευθυνθήκατε προσωπικά και θα πάρετε προσωπική απάντηση. Είσαστε συνυπεύθυνος, συναυτουργός και συνένοχος για το κατάδυμα αυτής της χώρας. Λοιπόν, κύριε Λοβέρδο, κύριε Υπουργέ, συνεχίστε, μην μπαίνετε σε διάλογο. Όταν ομιλείτε προσωπικά, θα πρέπει να έχετε την αντοχή και την υπομονή να παίρνετε και μια προσωπική απάντηση. Ψάχνετε, ηρεμήστε λιγάκι. Ψάχνετε να δείτε ποιου είμαι οπαδός. Ψάχνετε ποιου είναι οπαδός και πετάτε την μπάλα στην εξέδρα. Βεβαίως είμαι οπαδός. Είμαι οπαδός της χώρας μου,
Είμαι οπαδός της Ελλάδας. Είμαι οπαδός του ελληνικού λαού. Είμαι οπαδός της υπεράσπισης του εθνικού μας συμφέροντος. Είμαι οπαδός της υπεράσπισης του δημοσίου συμφέροντος. Εσείς αυτή τη στιγμή κάνατε ένα κήρυγμα τεμαχισμού και ξεπουλήματος της ΔΕΗ. Και αυτό το λέτε ευρωπαϊκή πολιτική? Αυτό λέει η Ευρώπη για την Ελλάδα? Αυτό λένε τα μνημόνια, κύριε Λοβέρδο. Αυτό λένε τα μνημόνια, τα οποία συνυπογράψατε και εφαρμόζατε. Και θέλετε να διαλύσετε τον ενεργειακό τομέα τη στιγμή που ερχόμαστε εμείς να στηρίξουμε αυτή την υπόθεση. Μιλάτε για τη ΡΑΕ. Η ΡΑΕ ασφαλώς πρέπει να συμπατεί με το κοινοτικό πλαίσιο. Αλλά δεν υπάρχει κοινοτικό πλαίσιο που να λέει ότι η ΡΑΕ είναι υπερκυβέρνηση σε αυτή τη χώρα. Ότι η ΡΑΕ θα καθορίζει την κυβερνητική πολιτική. Ότι η ΡΑΕ θα εξυπηρετεί ιδιωτικά συμφέροντα σε βάρος του δημοσίου. Δεν υπάρχει τέτοια θεσμική κατεύθυνση από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς λοιπόν θα υπερασπίσουμε τη λαϊκή κυριαρχία, θα υπερασπίσουμε το δημόσιο συμφέρον, θα υπερασπίσουμε το λαϊκό συμφέρον. Αυτή τη στιγμή η χώρα δίνει μια μάχη, μια μεγάλη μάχη. Διαπραγματεύεται με τη στήριξη του ελληνικού λαού για να πετύχει μια συμφωνία συμβατή, όπως σας είπα, με τη λαϊκή ετοιμιγορία και το πρόγραμμά μας. Αυτή είναι η δική μας κατεύθυνση. Και η κατεύθυνσή μας είναι ότι θέλουμε μια άλλη Ευρώπη, μια διαφορετική Ευρώπη, χωρίς επικυριαρχίες και επικυρίαρχους. Θέλουμε μια Ευρώπη της σύγκλησης, όχι μια Ευρώπη της διαίρεσης. Θέλουμε μια Ευρώπη των λαών και των εργαζομένων, όχι μια Ευρώπη του μεγάλου κεφαλαίου και των μεγάλων πιστωτών. Δεν θέλουμε μια Ευρώπη με ταχύτητες των ισχυρών και των νεοαπικιακρατούμενων χωρών. Δεν τη θέλουμε αυτήν την Ευρώπη. Αυτή η Ευρώπη είναι η Ευρώπη που υπηρετούσα τόσα χρόνια. Αυτή την Ευρώπη ήρθατε να υπερασπιστείτε σε αυτή την αίθουσα. Αυτή η Ευρώπη πρέπει να αλλάξει. Βεβαίως και θα αλλάξει. Να είστε βέβαιος ότι θα αλλάξει. Και ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση στην οποία συμμετέχουμε και είναι κορμός στο κόμμα μας, θα κάνει ό,τι μπορεί για να αλλάξει την πορεία των πραγμάτων. Και θα την αλλάξει τη φορά των πραγμάτων. Η χώρα θα σταθεί όρθια και θα ανοίξει καινούριους προοδευτικούς δρόμους με σοσιαλιστικό ορίζοντα. Να είστε βέβαιος γι' αυτό, γιατί αυτό είναι το συμφέρον της χώρας μας, αυτό είναι το συμφέρον των ευρωπαϊκών λαών, αυτό είναι το συμφέρον για όλους τους λαούς σήμερα της Ευρώπης. Και όταν αναφέρομαι στην Ευρώπη, δεν είναι μόνο η Ευρώπη, υπάρχουν και χώρες εκτός ΕΕ, οι οποίες δεν είναι υπό απομόνωση και έχουν δικαίωμα και αυτές να έχουν ρόλο και λόγο μέσα στον ευρωπαϊκό χώρο. Εμείς δεν θα αποκλείσουμε την Ρωσία και το ρώσικο φυσικό αέριο λόγω της πηγής και της προέλευσής του. Εμείς θέλουμε τη χώρα μας πλουραλιστικό, ενεργειακό, αναβαθμισμένο διεθνή ενεργειακό κόμβο. Διότι αυτό υπηρετεί τα εθνικά μας συμφέροντα. Αυτό είναι το όφελός μας. Και σε αυτή την κατεύθυνση κινούμεθα. Και αυτό το αναγνωρίζουν σήμερα, το αναγνωρίζει σήμερα όλος ο ελληνικός λαός. Σύσσωμος ο ελληνικός λαός, ο οποίος καταλαβαίνει ότι κάνουμε μια πολυδιάστατη, μια ανεξάρτητη πολιτική, η οποία θα έχει θετικά αποτελέσματα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Υπουργό και εισερχόμεθα στην με αριθμό 119.